σφιγμή όσο μετά το τελευταίο αγώνα, πιστεύεις ότι έφταξε σήμερα? Τώρα, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Για λόγια παίξαμε πολύ καλά. Παίξαμε το παιχνίδι μας, παίξαμε από εκεί πέρα, πήγαινε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι δεν αρέσει στους παίκτες να μιλάνε για διαιτησίες και για σφυρίγματα παράξενα ή όχι, αλλά πόσο εύκολο είναι για έναν παίχτη να χάσει λίγο την αυτοσυγκέντρωσή του όταν βλέπει κάποια παράξενα πράγματα να συμβαίνουν? Ναι, σίγουρα, αλλά αυτή δεν μιλάμε. Συμβουλάμε να παίζουμε. Εκεί πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Αν μπορούσες να πεις τι μπορεί να αλλάξει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 2-2 και να μεταφέρει την σειρά στην Αθήνα μπροστά στο κοινό του? Τίποτα. Απλά πρέπει να σηκώσουμε ένα στον άλλον και να συνεχίσουμε θετικά και να έρθουμε εδώ την Παρασκευή και να κερδίσουμε. Mm-hmm. Για τη δικιά σου αντιμετώπιση που ήταν λίγο πιο εχθρική μετά και το συμβάν με το Ρούντι στο δεύτερο παιχνίδι. Πιο εχθρική πώς? Απέναντί σου, ξέρω ότι υπήρχαν διάφορα γιουχαρίσματα και τα λοιπά και στο όνομά σου περισσότερο. Δεν κατάλαβες τίποτα έτσι? Τι είναι τώρα, νομίζω, θα σου πω. Μπορεί να μην καταλάβω γιατί είναι κάποιοι ας πούμε, που με είχαν επιθυμήσει. Ξέρεις, οι Ισπανοί που είχαν να με δουν από πέρυσι. Ξέρεις, πανηγυρίζει. Αν δηλαδή όταν δεν έχει μπορεί να το καταλάβω, μην το καταλάβω. Το σύνθημα για το τέταρτο παιχνίδι. Τίποτα, παιδιά, να μην είμαστε θετικοί. Να πάρουμε όλοι έτσι, να καταλήξουμε όλοι και να πάμε να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μας ευχαριστώ.